Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες τόσο σε θέματα αμοιβών όσο και σε θέματα όρων εργασίας τέθηκαν επιτάπητο σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Οργανισμός Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών Λευκωσίας. Κοινή θέση των συμμετεχόντων πως η Κύπρος δεν έχει καλύψει ούτε το μέσο όρο σε θέματα εργασιακής ισότητας. Στο στόχο της εκδήλωσης αναφέρθηκε η πρόεδρος της οργάνωσης, Έλενα Θεοδόρου. Ένας από τους πρώτους του στόχους του ΟΓΕ είναι εξάλληψη των δυσμενών επαγγελματικών διακρίσεων, η βελτίωση του νομικού πλαισίου για την προώθηση του ρόλου των γυναικών. Στη νέα πρόταση νόμου για κατοχήρωση της εκπροσώπησης των γυναικών με τη μέθοδο της ποσόστοσης στις δημόσιες εταιρείες, αναφέρθηκε η Επίτροπος Ισότητας Ιωσήφινα Αντωνίου. Δράττομαι σήμερα της ευκαιρίας να χαιρετήσω την πρωτοβουλία των κομμάτων Μισή, Βίκο, ΕΔΕΚ και Κινήματος Οικολόγων να καταθέσουν στη Βουλή νόμο με τον οποίο θα διασφαλίζεται η εκπροσώπηση των φύλων στα συμβούλια των δημοσίων εταιριών. Η Κύπρος κατέχει την 100η θέση στον Παγκόσμιο Χάρτη της Ισότητας, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, παρά το γεγονός ότι το επίπεδο μόρφωσης των γυναικών είναι υψηλότερο σε σχέση με των αντρών. Επαγγελματίες από διαφορετικές εταιρείες κατέθεσαν τις εμπειρίες τους στην εκδήλωση. Μέσα σε 5 χρόνια ο αριθμός των directors μας είχε αυξηθεί από το 20% στο 40% κοπέλες. Οι συνέδριοι είναι χαμηλών, είμαστε 3 κοπέλες από τους 41. Ο κάθε ένας μες στο σπίτι με τα παιδιά του μεγαλώνει, να μπορεί να τα στηρίξει, διότι άθελα μας πολλές φορές εμείς οι ίδιες δεν αφήνουμε ή ξεχωρίζουμε τα παιδιά. Η κόρη μου είναι νεαρή, εργάζεται στην Αγγλία, νιώθει ότι και εκεί υπάρχει διάκριση. Και τι μου είπε, εγώ θέλω να μου συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται και στους άντρες. Μέχρι πρόσφατα υπήρχαν και κάποιοι που υπάρχουν ακόμα συλλογικές συμβάσεις που είναι διαφορετικές για άντρες και γυναίκες. Δεν προσφέρουμε όλοι το ίδιο? Την ανοιχτή συζήτηση συντόνιζε η Διευθύντρια Ειδήσεων του Αντένα, Έλκο Τζαμάνη.